Να πούμε ότι και αυτή η φίλη σου. Αυτή είναι φίλη μου. Η καραντίνα λοιπόν τι έχει κάνει. Να μην ξεχάσουμε. Όχι, δεν θα πω τίποτα. Να δούμε πρώτα και μετά. Να δούμε. Τελείς. Μπορώ να το καλύψω και χορευτικά. Εδώ είναι μια κομμότρια η οποία αποφάσισε να κάνει τον άντρα της τριώδιο. Τον έχει χτενίσει Βίκινγκ, μικρή Ολλανδέζα, Amy Winehouse. Εκεί με το ποδαράκι πίσω τέλειο. Υπέροχος εδώ. Είναι στην τελευταία συναυλία στο Βελιγράδι που είχε γίνει. Εδώ είναι Όντρεϊ, τον Ντίνι και τον Βάτο. Το χτενίζει βασικά, περνάει την ώρα της. Θέλω να πω ότι εδώ τι είναι. Εδώ είναι τίποτα, ένα θέμα. Πολύ ωραίο το καρό το τέτοιο. Πολύ ωραία. Είναι πραγματικά για εξώφυλλο, είναι και ωραίος αυτός. Είναι τύπου Viking. Και υπάρχει αυτή η φασούλα με το τσεκούρι στην πανιέρα. Το θέμα ποιο είναι, ότι πρέπει να παραδεχτούμε ότι στην καραντίνα, κορίτσια, δεν ξεσπούσαμε πολύ στην τρίχα. Δηλαδή, εγώ έβλεπα, άνοιγα FaceTime, άνοιγα οθόνη από ένα φίλο μου και οπ, είχε μουστάκι. Ενώ πριν δεν είχε. Στην καραντίνα αφέθηκαν πάρα πολλά μουστάκια. Βάφτηκαν μουστάκια. Βάφτηκαν μουσια. Αλλάξαμε όλες τα μαλλιά μας. Το τι ξεδώσιμο είχε γίνει με την καραντίνα στην τρίχα, δεν, ήταν το πιο εύκολο μάλλον. Το πιο εύκολο να ασχοληθείς, ξέρω εγώ, να βρεθείς. Μόνος σου. Όχι. Γιατί μπορεί... μου θυμάμαι, είχα μία ρίζα μέχρι εδώ κάτω στην προηγούμενη καραντίνα. Αυτό σου λέω, ότι μόνος σου έκανες πράγματα, όχι κουρέματα, αλλά ξέδινες. Εγώ έκανα ντεκαπάζ. Πήγαιναν και ερχόταν τα οξυζενέ μες στο σπίτι. Απέναντι από εμάς, στην πλατεία Αμερικής, ζούσαν 6-7 ναι, μαζί, κοινοβιακά, μαύροι σε ένα μπαλκόνι. Αυτοί βγαίναν κάθε απόγευμα, κάνανε γυμναστική. Και κουρεύονταν σο κάθε μία εβδομάδα. Είχαν μία καρέκλα και ο ένας κούρευε τον άλλον. Καλή. Η αλλαγή ήταν τεράστια. Στον μπαλκόνι αυτό όλο. Υπέροχο. Γυμναστική και κούρεμα. Φρεσκαρίσματα. Τώρα που θα έχει κρύο όμως, πού θα γίνονται. Δεν ξέρω. Καραντίνα, ξεδίναμε σε πολύ κουλά πράγματα. Στη γειτονιά σου που περνάω μια μέρα και βλέπω μία κυρία που έφτιαχνε ράστα τα μαλλιά μια άλλη κυρία. Έχω μικρά κομμωτήρια στο σχέδιο. Είναι το κομμωτήριο εκεί πέρα, το αυτοσχέδιο δίπλα στο σκουπιδοτενεκέ. Την επόμενη μέρα περνάω λοιπόν και βλέπω την ίδια κυρία. Συνέχιζε γιατί ήταν πάρα πολλά τα μαλλιά. Την άφησε μισή, κοιμήθηκε και την άλλη μέρα. Η καραντίνα μα έμασε μα. Αυτή όμω η καραντίνα, το είπα και στο βίντεο, δεν είναι η ίδια. Όχι, δεν είναι, Σοφία μου, δεν είναι. Η καραντινότητα που λες δεν είναι η ίδια από την προηγούμενη. Καμία σχέση. Σαν την πρώτη καραντίνα δεν έχει. Όχι, όχι, όχι. Δεν έχει και να μην γίνει και τρίτη, θα ήθελα να πω εγώ. Ναι, αυτή ανέβηκε στο Instagram, κλασικά, τι θέλει το Instagram, μια κουλαμάρα για να ανέβει. Ανέβηκε αυτό στα ύψη, λέει, έχει πάρα πολλούς followers, τώρα πια φαίνεται μια μικρή επιχειρηματίας. Το θέμα είναι ότι σαν την πρώτη καραντίνα και τη δημιουργικότητα που μας έφτιαξε, η Σοφία έκανε ολόκληρο, τι έκανε η Σοφία, ξεκίνησες. Φοβερή επαφή με τον κόσμο από την πρώτη καραντίνα. Ναι. Το στρίμωγμα. Και τώρα είναι απίστευτο όμως ότι εγώ, παιδιά, την πρώτη μέρα της καραντίνας, το τι μηνύματα δέχτηκα από τον κόσμο. Ξεκίνα. Ότι πάμε, Σοφία, που είναι τα βίντεο, που είναι η Παναγία μου. Δηλαδή, παιδιά, εμείς στην καραντίνα δουλεύουμε πολύ σκληρά. Έχουμε την εκπομπή. Εγώ πρέπει να σκέφτομαι τη βίντεο. Βέβαια, να πούμε ότι είναι τρομερά συγκινητικό, παιδιά. Έβγαλα και το τραγούδι, το κελί 13033 και τα μηνύματα που έχω δεχτεί από όλους σας είναι συγκλονιστικά. Μα είναι δηλαδή... υπέροχο και νομίζω πως θα έπρεπε να το παίξουμε και στην εκπομπή. Είναι υπέροχο και να το παίξουμε στο τέλος σήμερα της εκπομπής. Μπορούμε άνετα. Πραγματικά δεν ξέρω, παιδιά, πώς να σας ευχαριστήσω. Δηλαδή το να νιώθουμε ότι πραγματικά η φωνή σας βρίσκει τον τρόπο να ακουστεί μέσα από τα δικά μας λόγια. Είναι ό,τι πιο συγκινητικό υπάρχει και πραγματικά προσπαθούμε κάθε τρόπο να είμαστε δίπλα σας για να μην αισθάνεται ούτε ένας άνθρωπος μόνος. Είτε από εδώ από το The Booth, είτε από τα δικά μας τα προσωπικά social media.